Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 76, το κεφάλαιο ΚΓ και το εδάφιο 13. Σελίς λοιπόν 76, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 13. Σελίς 76. Και εις πάντα όσα ελάλησα προς εσάς θέλετε προσέξει. Και όνομα άλλων θεών δεν θέλετε αναφέρει, ουδέ θέλει ακουστεί εκ του στόματός σου. Τρεις του ενί αυτού θέλεις κάμνη εορτή σε με. Θέλεις φυλάτη την εορτή των αζήμων, 7 ημέρας θέλεις τρώγει άζημα, καθώς προσέταξα εισέ κατά των διορισμένων καιρών του μηνός Αβίβ, διότι εν τούτο εξήλθες εξ Αιγύπτου και ουδείς θέλει φανεί ενώπιόν μου κενός. Και την εορτή του θερισμού, των πρωτογεννημάτων των κόπων σου, τα οποία έσπειρες στον αγρό σου, και την εορτή της συγκομιδής των καρπών, εις το τέλος του ενί αυτού, αφού συνάξει τους καρπούς σου εκ του χρού. Τρεις του ενί αυτού θέλει εμφανίζεστε πάν αρσενικών σου, ενώπιον Κυρίου του Θεού. Δεν θέλεις προσφέρει το αίμα της θυσίας μου με άρτων ένζυμων, ουδέ θέλει μένει το πάχος σε εορτίζουμε έως πρωί. Τα σαπαρχάς των πρωτογεννημάτων της γης σου θέλεις φέρει εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου. Δεν θέλεις ψήσει ερήφιον εν το γάλακτη της μητρός αυτού. Ιδού εγώ αποστέλω άγγελον εμπροσθέν σου, δια να σε φυλάτει εν τη οδό και να σε φέρει στον τόπον τον οποίον προετοίμασα. Φοβού αυτόν και υπάκουε στην φωνήν αυτού. Μην παροργήσεις αυτόν, διότι δεν θέλει συγχωρήσει τα παραβάσεις σας, επειδή το όνομά μου είναι αυτό. Εάν όμως προσέχεις να υπακούεις εις την φωνήν αυτού και πράττεις πάντα όσα λέγω, τότε εγώ θέλω είστε εχθρός των εχθρών σου και εναντίος των εναντίον σου, διότι ο άγγελός μου θέλει προπορεύεστε μπροστέν σου και θέλεις εισαγάγεις στους Αμοραίους και Χεταίους και Φερεζαίους και Χανανέους και Εβαίους και Εβουσαίους και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς. Αμήν. Συνεχίζοντας λοιπόν ο Κύριος μας να δίνει τις εντολές του στο Μωυσή επάνω στο όρο Σινά, καθώς επισκέφθηκε με μεγάλη δύναμη το λαό Ισραήλ για να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις, διατάγματα, τα οποία μάλιστα εντέλεται να προσέχει με ιδιαίτερο τρόπο, μελετώντας, εντρυφώντας και εγκύπτοντας στο Λόγο του Θεού, γιατί εάν τα πράττει αυτά, τότε θα απολαμβάνει και την παρουσία του Θεού και την εύνοια του Θεού, που είναι το ζητούμενο, και τη βοήθεια του Θεού, και ο Θεός θα προπορεύεται και μάλιστα συγκεκριμένα λέει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, ότι ο Κύριος θα τον συνετίζει, ο Κύριος θα τον διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να ακολουθήσει, ο Κύριος θα τον συμβουλεύει και ο Κύριος θα τον προστατεύει. Αυτές είναι οι υποσχέσεις του Θεού μοναδικές που μόνο ένας Θεός μπορεί να τα πει και να είναι αληθινά. Για να το σκεφτούμε λίγο, ο Κύριος θα σου δίνει σοφία να γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να το κάνεις, πότε πρέπει να το κάνεις. Γιατί ο άνθρωπος είναι άσοφος, άφρον. Γιατί δεν ξέρει, είναι περιορισμένη η γνώση του. Αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς τώρα είναι ότι βλέπουμε, ότι ακούμε και ότι σκεφτόμαστε ή ακόμη χειρότερα φανταζόμαστε. Και έρχεται τώρα ο παντοδύναμος αγαθός Θεός να λέει ότι μέσα από τη Γραφή, όταν διαβάζεις, και μάλιστα το λέει πάρα πολύ ωραία στο νησού του Ναβί, ότι όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, τότε θα σου δίνω εγώ σοφία, σύνεση και θα σε προστατεύω και θα σε κατευθύνω. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη λέει ακόμη περισσότερα πράγματα. Εγώ θα είμαι ο δάσκαλός σου. Εγώ θα είμαι ο καθηγητής σου, θα σε οδηγώ. Και ο Θεός, ο παντοδύναμος, θα είναι ο πατέρας σου που θα προστατεύει εσένα με την πατρική του αγάπη. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι σημαντικότατο να μελετάμε, όχι να διαβάζουμε, όχι να αναγιγνώσκουμε,
να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Γιατί μέσα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού θα σου αποκαλύπτεται το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και θα σου δίδεται και δύναμη ουράνια για να μπορείς να περπατάς ακριβώς. Και η ζωή πια του ανθρώπου παίρνει άλλες διαστάσεις. Ας δούμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια τι ωραία που τα λέει ο Λόγος του Θεού, λέγοντας: όσα εγώ ελάλησα σε σένα πρέπει να προσέχεις. Δεν θα τα διαβάσεις και θα φύγεις. Θα προσέχεις αυτά που σου γράφω, αυτά που λόλησα και είναι και γραμμένα. Και πρόσεχε τώρα. Όνομα άλλων θεών δεν θέλετε αναφέρει, ουδέ θέλει ακουστεί εκ του στόματός σου. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί είναι γραμμένο ότι ένα όνομα είναι δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί, δεν υπάρχει άλλο όνομα. Και το όνομα αυτό είναι Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τώρα γιατί λέει άλλο όνομα να μην, άλλων θεών να μην αναφέρεις, ούτε να ακούγεται από το στόμα σου? Γιατί όλα τα άλλα ονόματα που δεν είναι δοσμένα από το Θεό, με μεγάλη προσοχή να το σκεφτούμε αυτό, είναι δοσμένα από το διάβολο. Είναι ξένοι θεοί, αλλότεροι θεοί. Είναι τα δαιμόνια. Είναι η θεοί Αστάρωθ, η θεοί Αστάρτης, η θεοί Βαλάμ, Βαλάμ, Βαλ. Όλα αυτά τα ονόματα είναι ονόματα πονηρίας. Και ο Θεός γιατί απαγορεύει να το αναφέρεις αλλά και να ακούγεται από το στόμα σου? Γιατί το επικαλείσαι. Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχουν πολλοί θεοί, αλλά υπάρχει ένας που είναι ο διάβολος και σατανάς, το όνομα του οποίου δυστυχώς αναφέρεται πολύ συχνά από τους ανθρώπους προς βλάβην τους. Όποιος αναφέρει το όνομά του, να ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή τον επικαλείται, εκφράζει φόβο, ακόμη και τον δοξάζει, εάν στέλνει κάποιον εκεί, και δημιουργείται στον άνθρωπο αυτό ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι ειρηνικό. Πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο εχθρός της ψυχής μας έχει μεθοδίες. Δηλαδή δεν είναι απλό πρόσωπο, είναι πανούργο, παμπώνυρος. Έχει εμπειρία εκατομμυρίων ετών. Έχει πλανήσει πολλούς ανθρώπους, δυνατούς ανθρώπους. Και ως λέον οριόμενος γυρίζει γύρω-γύρω να πλανήσει και να καταφάγει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Είναι λοιπόν μεγάλη ανάγκη να γνωρίζουμε τις μεθοδίες του, να τον γνωρίζουμε το έργο του, για να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το έργο λοιπόν του εχθρού της ψυχής είναι να προκαλεί τον άνθρωπο με ψέματα και να τον δελεάζει. Αυτό το βλέπουμε παντού. Όπου και να γυρίσεις το μάτι σου σαν άνθρωπος, θα δεις δελεασμό και πρόκληση. Είτε από αμαρτίες σαρκός, είτε από αμαρτίες των οφθαλμών, και πιο σωστά να το πω επιθυμίες της σαρκός, είτε επιθυμίες των οφθαλμών, είτε αλαζονία του βίου. Αν καταφέρει να σε ελκύσει, κέρδισε το παιχνίδι. Εάν δε, αφού σε ελκύσει, καταφέρει να πιάσει κουβέντα μαζί σου, χάθηκες. Ό,τι συνέβη τότε με την Εύα και αργότερα με τον Αδάμ. Ο χριστιανός ξέρει και πρέπει να ξέρει ότι δεν έχει καμία εξουσία και καμία δύναμη για αυτούς που είναι πλημμένοι με το αίμα του Χριστού, για αυτούς που επικαλούνται το όνομα του Χριστού. Τους αναγεννημένους δεν έχει εξουσία να τους αγγίξει. Γι' αυτό μην τον βάζεις στο στόμα σου. Του δίνεις τιμή. Τον προκαλείς.
Τον φωνάζεις. Μην αναφέρεις το όνομά του καθόλου ποτέ. Μη φοβάσαι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί ακόμη και για να μπει στα γουρούνια δεν έχει εξουσία. Έπρεπε να πάρει άδεια από τον Χριστό για τα γουρούνια. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Μέσα σου κατοικεί ο Τριαδικός Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Πατέρας, Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Είσαι, το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, γνωστό σε όλο τον ουρανό. Άγγελοι σε προστατεύουν. Ο ίδιος ο Χριστός προπορεύεται. Είναι αυτός που είπαμε, σε συνετίζει, σε διδάσκει, σε συμβουλεύει, σε προστατεύει. Τι μπορεί να σου κάνει? Τίποτα δεν μπορεί να σου κάνει. Άδειος ακεί είναι. Μόνο αν του δώσεις εσύ εξουσία, δύναμη, χρησιμοποιώντας το όνομά του, είτε φόβο, γιατί το επόμενο ποιο είναι χαρακτηριστικό του εχθρού? Απειλή και τρομοκρατή. Αν καταφέρει και σε φοβήσει, μπήκε στη ζωή σου. Ο χριστιανός δεν τον φοβάται. Όχι γιατί είναι δυνατός, γιατί ο Χριστός είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και κατακτονίων. Και ένα όνομα είναι δοσμένο το οποίο τρέμει, το όνομα του Ιησού Χριστού. Μάλιστα, για να μας δώσει αυτή την παρησία, ο Ιησούς Χριστός μας λέει, «Ιδού εξουσία δίδωσε εσάς να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και να πατάτε απάνω, χωρίς να φοβάστε και κανείς δεν μπορεί να σας βλάψει». Είτε λοιπόν προκαλεί και δελεάζει, είτε απειλεί και τρομοκρατεί. Εάν σε ελκύσει, χρησιμοποιώντας τις αδυναμίες σου, τις επιθυμίες σαρκός, επιθυμίες των οφθαλμών και υπερηφάνεια του πνεύματός σου, και αν καταφέρει να σε τρομοκρατήσει, κέρδισε το παιχνίδι καταρχάς. Το τρίτο είναι κατηγορεί και διαβάλλει. Κατηγορεί πρώτον στο Θεό τον άνθρωπο, το σημαντικότερο στον άνθρωπο το Θεό, και το συνηθισμένο τον έναν αδελφό στον άλλον αδελφό. Γιατί τι θέλει? Χώρισμα. Γιατί ο Χριστός τι λέει? Αν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση, εξάπαντος ο Πατέρας μου ουράνιος θα απαντήσει και θα δώσει. Χώρισμα θέλει. Γι' αυτό ποιες είναι οι επιτυχίες του? Διαζύγιο, τσακωμός, απελπισία, απογοήτευσης. Απογοητεύεται ο άντρας από τη γυναίκα, απογοητεύεται το παιδί από τον αδελφό, απογοητεύεται ο αδελφός από τον αδελφό. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Αυτά είναι μεθοδίες. Γιατί ο Χριστός τι λέει? Να αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως ο Χριστός αγάπησε. Και πώς με αγάπησε ο Χριστός? Με όλα μου τα λάθη, με όλα μου τα μειονεκτήματα, με όλες μου τις αδυναμίες. Έτσι πρέπει να αγαπάμε τους αδελφούς μας, γνωρίζοντας ότι πίσω από κάθε αδελφό είναι κρυμμένος ο Χριστός. Το τέταρτο είναι πλανάει και ψεύδεται. Ψεύτης. Πατήρ του ψεύδους είναι. Ψέμα δεν υπήρχε στη δημιουργία του Θεού. Ο πατήρ του ψεύδους, αυτός που εφεύρε το ψέμα και το πρόσφερε αυθόνος με το ψέμα πάλι, ότι αν πεις ψέματα θα κερδίσεις, αν πεις ψέματα θα ωφεληθείς, αν πεις ψέματα θα καταφέρεις, αυτός ο εφευρέτης του ψεύδους είναι ο διάβολος. Μην το πιστεύεις. Η απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, η υπερτάτη αλήθεια. Και τέλος, θα τολμούσα να πω το χειρότερο από όλα, αποθαρρύνει και απογοητεύει. Δεν τα καταφέρεις. Ποιος Θεός? Ούτε ο Θεός θα σε βοηθήσει. Εσένα θα βοηθήσει? Δεν βλέπεις τα χάλια σου? Ενώ ο Χριστός τι λέει? Μη φοβού, μόνο πίστευε. Εγώ θα είμαι ο βοηθός σου. Εγώ θα είμαι ο προπορευόμενος σου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να μην χρησιμοποιούμε ξένα ονόματα.
Το όνομα που πρέπει να χρησιμοποιούμε είναι Χριστέ μου, Ιησού μου, Κύριέ μου, Σωτήρα μου, Βασιλιά μου. Και ανοίγει ο ουρανός. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού σώζεται. Από τι, από όλα. Από όλα. Και όταν ακούμε να χρησιμοποιούν άλλοι αυτό το όνομα, εμείς θα λέμε, είπα γιο πίσω μου. Εγώ είμαι του Χριστού. Είσαι του Χριστού, αδερφή. Αυτό είναι το σοβαρό. Ανήκουμε στον Ιησού Χριστό. Είμαστε ιδιοκτησία Του. Μας αγόρασε με το αίμα Του. Πλήρωσε ακριβά για να μας απογοράσει. Και κανείς δεν μπορεί να μας πάρει από τα χέρια Του. Εκτός αν εμείς φύγουμε. Είναι λοιπόν μεγάλη παγίδα. Γι' αυτό και ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος μας, το τονίζει. Το όνομα άλλων θεών μη το αναφέρετε. Γιατί? Μη το αναφέρετε. Τους τιμάτε. Τους φωνάζετε. Τους δοξάζετε. Και να μην ακουστεί ποτέ από το στόμα σας. Εμείς έχουμε διακόψει κάθε επαφή. Δεν μας απασχολεί. Εμάς Κύριός μας και Θεός μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και ο Θεός είναι και θα είναι πάντοτε μαζί μας. Και αυτό έχει σημασία. Ξέρεις, θα πει ο Ιησούς Χριστός να είναι φίλος σου. Να του μιλάς και να σε ακούει. Να σου μιλάει και να τον ακούς. Να του πεις ανάλαβε τη ζωή μου και να σου πει ειδού εγώ. Να σου λέει, όχι μια φορά, ειδού εγώ. Αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι να μην δίνουμε σημασία σε αυτά που μας περιγράφει, στις λεπτομέρειες που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Αντιθέτως, αυτό στην ελληνική γλώσσα λέγεται ευλάβεια. Οι άνθρωποι λένε θρησκευτική ευλάβεια. Σημαίνει μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, μελέτησε. Είναι σαν να έχει ένα χειρούργο και να του πεις θέλω να μου χειρουργήσεις την σπλήνα και ανοίγει μια πτωμή από εδώ μέχρι πίσω. Κάπου θα τη βρω. Έτσι πάει με λεπτομέρειες. Για να πετύχει. Και εμείς με μεγάλη λεπτομέρεια μελετάμε το Λόγο του Θεού. Και επειδή δεν είναι του θέλοντος σου, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Γι' αυτό όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού, προηγούμενα προσευχόμαστε. Γιατί αν ο Χριστός δεν μας ανοίξει τη διάνοια να κατανοήσουμε τις γραφές, η διάνοιά μας είναι κλειστή. Ποιος την έχει κλείσει? Εάν, λέει ο Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένον, εις τους απίστους είναι και καλυμμένο, γιατί απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε, όχι τα μάτια, το νου, για να μην μπορεί να επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Εμείς όμως το είμαστε πιστοί. Εμείς πιστέψαμε, πιστεύουμε, ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εμείς επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού με τα πάσης βεβαιότητας ότι ο Κύριος μας ακούει. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε. Ποτέ δεν έχω διαβάσει τη γραφή να λέει να φοβάσαι. Τον εαυτό σου, την καρδιά σου να τη φοβάσαι. Αλλά τίποτα άλλο δεν φοβόμαστε. Μη φοβού, αλλά πότε? Μόνο πίστευε. Στους πιστούς ο Θεός είναι παντοδύναμος. Στους απίστους είναι τίποτα. Γιατί? Γιατί απίστων όντων ο διάβολος, ο Θεός του κόσμου τούτο, ετύβλωσε το νου. Για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου και να γνωρίσουν παντοδύναμο Θεό, πανάγαθο Θεό. Άρα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, σας παρακαλώ με μεγάλη προσοχή. Όταν μιλάμε, να μην χρησιμοποιούμε άλλα ονόματα. Σε καμία περίπτωση. Ώστε στη ζωή μας να βασιλεύει μόνο ένα όνομα, το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο εμπιστευθήκαμε, το οποίο επικαλούμεθα, το οποίο δοξάζουμε, ώστε πιστεύοντες και εμπιστευόμενοι το όνομα του Ιησού Χριστού, να δίνουμε το δικαίωμα στον Κύριό μας να ανοίγει τη διάνοιά μας,
να καταλαβαίνουμε τις γραφές, ώστε να περπατάμε ακριβώς στο θέλημά Του, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες που η καιρή είναι πονηρή. Έξω ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει. Τα έχει χαμένα και δικαιολογημένα. Ο χριστιανός δεν τα έχει χαμένα. Ξέρει ότι πάντα τα αυτά είναι γραμμένα και πρέπει να γίνωση πρώτον και ύστερα θα έρθει το τέλος. Ξέρουμε. Εν τέσσερις χάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι βασικά άπιστοι και εξαιτίας της απιστίας των θα έχουν όλα τα κακά του κόσμου. Όμως ο χριστιανός, επειδή είναι πιστός και επειδή ζητάει από τον Θεό να του αυξήσει την πίστη και επειδή θέλει να αυξάνεται η πίστη του στη ζωή του, γι' αυτό και ακούει το Λόγο του Θεού. Δεν ερχόμαστε για πλάκα στην Εκκλησία, συγχώρεσέ με Θεέ μου. Ερχόμαστε για να μας μιλήσει ο Κύριος και να αυξηθεί η πίστη μας. Ερχόμαστε για να μας οικοδομήσει το Πνεύμα το Άγιο, για να μας καταρτήσει ο διδάσκαλός μας ο Χριστός. Δεν ερχόμαστε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ερχόμαστε γιατί ο Λόγος του Θεού, η παρουσία του Θεού, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μας μεταμορφώνει από δόξα εις δόξα κατά την εικόνα του Χριστού. Γι' αυτό ποιος μπαίνει μέσα, όταν πρωτομπήκα στην εκκλησία, κοίταγα γύρω γύρω και έλεγα τώρα αυτοί είναι αιρετικοί όλοι. Αλλά όταν πήρα το Ευαγγέλιο στα χέρια μου και το διάβαζα και όταν άκουγα το Λόγο του Θεού και έβλεπα ότι αυτός ο άνθρωπος τότε, ό,τι έλεγε το έλεγε μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, έδωσα προσοχή. Αλλά δεν ήταν ικανότης μου. Ήτανε «σε ήλκυσα», λέει ο Θεός, «με αγάπηση αιώνια», «σε αγάπησα», συγγνώμη, «με αγάπηση αιώνια», γι' αυτό «σε ήλκυσα με έλεος». Ο Θεός είναι που μας ελκύει, ο Χριστός είναι που ανοίγει την καρδιά μας να προσέχουμε στο Λόγο του Θεού και ο Θεός δια του Ιησού Χριστού είναι που ανοίγει τη διάνοιά μας να κατανοούμε το Λόγο του Θεού. Είναι θαύμα η Εκκλησία. Είναι θαύμα, μεγάλο θαύμα. Σε όλη μας τη ζωή διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και δεν κουραζόμαστε και δεν τελειώνουμε. Και δεν το μαθαίνουμε. Γιατί συνέχεια έρχεται ο Χριστός και μας διδάσκει. Άρα λοιπόν αδελφοί, σας παρακαλώ πολύ, άλλα ονόματα μη χρησιμοποιούνται ούτε για αστείο. Ούτε στα σοβαρά, ούτε στα αστεία. Ένα όνομα. Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και διδάξτε τα παιδιά σας. Ένα όνομα. Και δώστε παράδειγμα με το παράδειγμά σας, με τη ζωή σας, για να αποκαλύπτεται σε όλους η διαφορά που ο Θεός κάνει στη ζωή σου. Τώρα πάμε στο επόμενο θέμα που επίσης είναι πολύ σοβαρό. Τρεις του ενή αυτού του χρόνου θέλεις κάνει εορτή σε μένα. Εορτάζουμε. Εορτάζανε και εμείς εορτάζουμε. Ξέρετε πώς το λέει, αν το βρω, ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη, λέει, θέλετε να το δείτε κι εσείς. Πάμε στη σελίδα 1010. Είναι από το έψιλον κεφάλαιο και το έξι εδάφιο. Είναι η προτροπή του Πνεύματος του Αγίου για να εορτάζουμε. Τι θα πει εορτάζω, για να δούμε. Λέει λοιπόν στους Κορινθίους που υπήρξε ανάμεσά τους αμαρτία και η πρόταση του Αποστόλου Παύλου είναι διώξε την από μέσα σου, από πάνω σου, από τις σκηνές σου. Λέει, δεν είναι καλό το καύχημά σας. Δεν εξεύρετε ότι αν αφήσετε λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Λίγη αμαρτία στη ζωή σου, η αμαρτία έχει αυτό το χαρακτηριστικό, πολλαπλασιάζεται. Όπως και ο Λόγος του Θεού. Λέει, πώς, με τι να ομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού, με λίγο προζύμι. Το βάζω στο αλεύρι και φουσκώνει όλο και γίνεται ένζυμο. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού.
Αν βάλεις το Λόγο του Θεού στη ζωή σου, όλη η ζωή σου θα γίνει ευλογημένη. Αν βάλεις όμως και αφήσεις αμαρτία μέσα στη ζωή σου, όλη η ζωή σου θα γίνει αμαρτωλή. Είναι μια γάγκρενα η αμαρτία, είναι μια επέκταση της Βασιλείας του Θεού, ο αγιασμός. Γι' αυτό λέει, δεν είναι καλό το καύχημά σας. Εάν έχετε λίγη ζύμη, τότε όλο το σφύραμα θα γίνει ένζυμο. Καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμης, για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Τι είναι η ζύμη, η αμαρτία? Να καθαριστούμε λοιπόν. Μπορούμε, βέβαια, και τη συνείδησή μας μπορούμε να την καθαρίσουμε, δηλαδή το παρελθόν μας με το αίμα του Χριστού, και την καρδιά μας μπορούμε να την καθαρίσουμε, δηλαδή τις προθέσεις μας με το αίμα του Χριστού, και το σώμα μας και την ψυχή μας και το πνεύμα μας μπορούμε να το καθαρίσουμε, και τότε τι είμαστε? Άζυμοι, χωρίς αμαρτία. Άζυμοι, άζυμοι. Και αν είμαστε άζυμοι, κοιτάξτε τι λέει. Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη περί ημών ο Χριστός. Είμαστε άζυμοι γιατί ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Άρα χάρη του Χριστού είμαστε άζυμοι, είμαστε σε αγιασμό και καθαρότητα. Εφόσον λοιπόν είμαστε άζυμοι, ας εορτάζομεν, και θα δούμε τι είναι η εορτή, ας εορτάζομεν ουχή με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά σε εορτάζομεν με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Τι θα πει εορτάζομεν, για να το δούμε. Διαβάζω λοιπόν στο 15 εδάφιο. Θέλεις φυλάτη την εορτή του αναζύμων. Δηλαδή, μετά το Πάσχα, 7 μέρες έπρεπε οι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη να μην τρώνε άζυμα. Εμάς το Πάσχα είναι η Ανάσταση του Χριστού. Μετά την πίστη μας στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο Θεός θέλει αγιασμό. Ποιο είναι το Πάσχα της Καινής Διαθήκης? Δεν είναι μια φορά το χρόνο, είναι κάθε Κυριακή. Αυτή είναι η εορτή μας, η πρώτη, κάθε Κυριακή. Γιατί? Γιατί συμμετέχουμε στην κοινωνία του σώματος, τρώμε το σώμα του Χριστού και πίνουμε το αίμα του Χριστού, και αυτό μας κρατάει μέχρι την επόμενη Κυριακή σε 7 μέρες, όπου θα πρέπει να διατηρήσουμε το άζυμον, τον αγιασμό μας, για να μπορούμε να ξανασυμμετάσχουμε. 7 μέρες λέει θα τρώτε άζυμα μετά το Πάσχα, και εμείς 7 μέρες μετά το Πάσχα, που είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, η ανάμνηση της Σταύρωσης και την Ανάσταση του Χριστού, πρέπει να διατηρούμε θα σε αγιασμό. Και την 7η μέρα πάλι θα μετανοούμε, πάλι θα εξομολογούμεθα, πάλι θα καθαριζόμεθα και πάλι θα εορτάζομαι την εορτή του Πάσχα. Τι είναι η εορτή του Πάσχα? Στην Παλαιά Διαθήκη, σαν ανάμνηση της εξόδου του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο. Σε μας τι είναι η εορτή του Πάσχα? Η ανάμνηση της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, διότι ο Πατέρας Θεός μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Χριστού. Τα άζυμα λοιπόν κάθε εβδομάδα σήμερα είναι όλη η εβδομάδα μέχρι την επόμενη Κυριακή. Και εορτάζομαι τι σημαίνει? Ενθυμούμεθα, χαιρόμαστε, δοξάζουμε το Θεό, αφού προηγούμε να μετανοήσουμε και επιστρέψουμε και εξομολογηθούμε στον Κύριο. Ώστε η ζωή μας τι είναι? Από Πάσχα σε Πάσχα, από άζυμα σε άζυμα, ένας συνεχόμενος αγιασμός. Γι' αυτό είναι ανάγκη η Εκκλησία του Χριστού να συμμετάσχει στην κοινωνία του σώματος και του αίματος κάθε Κυριακή, ώστε 7 μέρες των αζύμων να υπάρχει στη ζωή μας συνεχόμενες. Το ξαναδιαβάζω. 7 μέρες θέλει στρογιάζημα σε αγιασμό, καθώς προσέταξα εις κατά των διορισμένων καιρών τότε του μηνός Αβίβ, διότι εν τούτο εξήλθες εξ Αιγύπτου. Εμείς εξήλθαμε εκ του κόσμου με την Ανάσταση του Χριστού, την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Και ουδής θέλει φανεί ενώπιόν μου κενός. Πολύ σημαντικό.
πηγαίνανε με θυσίες, με προσφορές. Και εμείς όταν ερχόμαστε εδώ την Κυριακή να λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, δεν ερχόμαστε κενοί. Και τι σημαίνει δεν έρχομαι κενός? Έρχομαι με δοξολογία, με ευγνωμοσύνη, με ευχαριστία, να προσφέρω το σώμα μου, θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο εις το Θεό, και αυτό είναι η λογική μου λατρεία. Η λογική μου λατρεία είναι να καταγγέλνω κάθε Κυριακή τον θάνατο του Ιησού Χριστού, ότι αδίκως πέθανε. Δεν πέθανε για τις αμαρτίες του. Ο φωνιάς των ανθρώπων, ο ανθρωποκτόνος, ο εχθρός της ψυχής, δεν βρήκε αμαρτία, καθώς είναι γεγραμμένο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά βρήκε αγιασμένο σώμα, ψυχή και πνεύμα τον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν. Και τον θανάτωσε εις καταδίκην του. Και εμείς ερχόμαστε κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, εορτάζομαι με άζημα ειλικρινίας, αγιασμού, καθαρότητος και παριστάνουμε ενώπιον του Θεού, Πατρός, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Το σώμα μας που είναι η θυσία, η ζωντανή, θυσία ζώσα, Αγία, ευάρεστο εις το Θεό, και αυτό είναι η λογική μας λατρεία. Κάθε Κυριακή και κάθε στιγμή βεβαίως. Επόμενη εορτή, την εορτή του θερισμού, των πρωτογεννημάτων των κόπων σου, τα οποία έσπηρες των αγρών. Ποια είναι τα πρωτογεννήματα του Χριστού τα οποία εορτάζομαι? Είναι η μέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η εορτή του θερισμού. Τι σημαίνει Πεντηκοστή? Ο πρώτος καρπός. Σπέρνανε, ποτίζανε και ερχόταν η στιγμή που άρχισε ο θερισμός. Δεν θερίζανε όποτε θέλανε. Θερισμός άρχιζε την Πεντηκοστή ημέρα από το Πάσχα. Και εμείς αδερφοί αγαπητοί είμαστε αποτέλεσμα της συγκομιδής του Χριστού 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού στο ανώγιο της Πεντηκοστής. Και πώς εορτάζουμε την Πεντηκοστή? Πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου. Μία φορά το χρόνο, κάθε στιγμή. Είναι η εορτή μας να πληστούμε Πνεύματος Αγίου. Η προσφορά μας. Είναι η δοξολογία μας. Είναι η ευχαριστία μας, η ευγνωμοσύνη μας. Η υποχρέωσή μας. Να πληρούστε Πνεύματος Αγίου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και τρίτη εορτή, τρεις το χρόνο, μοναδικές εορτές. Και την εορτή της συγκομιδής εν τέλει των καρπών, στο τέλος του ενιαυτού, αφού συνάξεις τους καρπούς εκ του αγρού. Ποιο είναι αυτό? Η αρπαγή της Εκκλησίας, που αρχίζει η χιλιετής βασιλείας στο τέλος. Το τέλος του ενιαυτού. Ο Κύριος έχει προσδιορίσει στο τέλος ενιαυτών ευπρόσδεκτων εις των Θεών και στη συνέχεια ημέρα εκδικήσεως αυτού. Εμείς είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του Χριστού που θα έρθει να μας παραλάβει στο τέλος. Γι' αυτό τι είπα πριν. Όλα αυτά που γίνονται έξω δεν μας εκπλήσουν. Και ακόμη λίγα έχουν γίνει. Καθόλου δεν μας εκπλήσουν. Αλλά δεν φοβόμαστε, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Αν ο Θεός είναι μαζί σου, αδερφέ, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Τι μπορεί να συμβεί σε σένα κακό? Τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου μεριμνά ο Θεός να σου χαρίζονται. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου έως συντελείας του αιώνος, που η συντέλεια του αιώνος έρχεται. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε. Ο φόβος είναι κόλαση, είναι από τον εχθρό. Εμείς δοξάζουμε, εορτάζουμε. Εορτάζουμε κάθε Κυριακή το Πάσχα, κάθε μέρα την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και περιμένουμε το τέλος
την αρπαγή της Εκκλησίας. Εκεί να δείτε εορτή. Εκεί να δείτε δοξολογία. Θα σταθούμε όλοι μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος. Καθά έπραξε δια του σώματος αυτού. Γι' αυτό άζημα αγάπης, ειλικρινίας, αγιασμού. Αλλά προσοχή. 18 εδάφιο. Δεν θέλεις προσφέρει το αίμα της θυσίας σου με άρτων ένζυμων, που δεν θέλει μένει το πάχος της εορτής μου έως το πρωί. Δύο σοβαρότατες προτροπές του Λόγου του Θεού. Δεν θα προσφέρεις το αίμα της θυσίας μου, το αίμα του Χριστού, με αμαρτία. Γι' αυτό τι λέει η Γραφή. Λέει, θα προσφέρεις το σώμα σου θυσία ζώσα, θα συμμετάσχεις στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Πρόσεξε, είτε προς ευλογία, είτε προς κατάκριση. Εάν υπάρχει ένζυμο, αν υπάρχει αμαρτία, τότε θα τρώεις και θα πίνεις κατάκριση εις εαυτόν. Μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θυσία τότε ήταν το αίμα των ταύρων, των αρνίων και των ερυφείων. Σήμερα είναι το αίμα του αμνού του Θεού. Το οποίο τι λέει η Γραφή. Εκχυνόμενον, δεν πάβει να χύνεται. Διδόμενον, δεν πάβει να δίδεται. Δεν είναι άπαξ που άπαξ εσταυρώ ο Χριστός. Όμως το αίμα του Χριστού και το σώμα του Χριστού είναι εκχυνόμενον το αίμα. Ωραία γλώσσα η ελληνική, αδερφή. Εκχυνόμενον, μέχρι πότε θα συμμετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού? Μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Μετά την αρπαγή τέλειωσε. Δεν υπάρχει κοινωνία σώματος και αίματος του Χριστού. Μέχρι τότε όμως εκχύνεται το αίμα, εκχυνόμενον, και το σώμα δίδεται, διδόμενον. Και εμείς το λαμβάνουμε διαπίστεως. Μα παίρνουμε ένα κομματάκι ψωμί. Δεν είναι το ψωμί αυτό προσευχόμαστε. Ο Θεός το ευλογεί η σώμα Χριστού και εμείς λαμβάνουμε και τρώμε σώμα Χριστού. Και προσφέρεται ίνος, τον προσευχόμαστε και ζητάμε από το Θεό να τον ευλογήσει σε αίμα Χριστού και εμείς πίνουμε δια της πίστεως αίμα Χριστού. Όχι, λέει, το σώμα, το αίμα του Χριστού, το αίμα των αρνίων με ένζυμο. Καταστροφή. Αλλά ούτε και να μένει το πάχος σε εορτίζουμε έως πρωί. Τι ήταν το πάχος? Το πάχος ήταν το καλύτερο που προσέφεραν οι Ισραηλίτες. Και το προσέφεραν εις ως μην ευωδίας. Το πάχος για εμάς ποιο είναι τώρα? Το σώμα μας. Ό,τι το καλύτερο, η ψυχή μας και το πνεύμα μας. Η προσφορά του εαυτού μας. Δεν θα έχει εδώ πέρα η προσφορά του εαυτού μας συνεχόμενη. Τι θα πει συνεχόμενη? Μία φορά μετανοούμε, επιστρέφουμε, μας αναγεννάει ο Θεός και τελειώσαμε. Τώρα μετανοούμε για τα λάθη μας, για τις αδυναμίες μας. Αν δεν έχω αναγεννηθεί, δεν μπορώ να βαφτιστώ εν ύδατι. Αν δεν έχω αναγεννηθεί, δεν μπορώ να συμμετάσχω στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γιατί προσφέρω κάτι το οποίο δεν είναι προσφορά. Δεν προσφέρω εις ως μην ευωδίας τον εαυτό μου. Γιατί δεν είναι ως μη ευωδίας, είναι ως μη βρώμας. Ως μη ευωδίας πότε είναι? Όταν με αναγεννήσει ο Θεός. Και διατηρούμε την αναγέννηση. Μπορώ να τη χάσω? Βέβαια. Τι θα πει να τη χάσω? Να αποστατήσω. Να αλλάξω πορεία. Τότε και πάλι δεν μπορώ να συμμετάσχω. Και πάλι ξανά θα πρέπει να μετανοήσω, να ζητήσω το αίμα του Χριστού. Άλλο κάνω λάθος, άλλο ακόμη και αμάρτησα και άλλο αμαρτάνω εκουσίως. Εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αμαρτάνω εκουσίως. Δηλαδή, πορνεύω, μοιχεύω εκουσίως. Λέω ψέματα,
απειλώ, τρομοκρατώ εκουσίως. Και δεν λογαριάζω, δεν βαριέσαι. Είναι καλός ο Θεός, με συγχωρεί. Όχι, δεν με συγχωρεί. Με συγχωρεί όταν εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου και παραιτηθώ από αυτές. Ο Θεός δεν θέλει πολλά πράγματα, αδερφοί. Θέλει να Του δώσουμε την καρδιά μας. Την καρδιά Σου δώσε μου. Με τα πάση φυλάξεως στην καρδιά Σου φύλατε, Υιέ μου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται πάση εκβάση τη ζωή Σου. Αν όμως αμαρτάνεις εκουσίως, σημαίνει ότι δεν αγαπάς πιο τον Χριστό, αλλά αγαπάς κάτι άλλο, την αμαρτία. Όποια και να είναι αυτή η αμαρτία. Αφού μένεις, αγαπάς κάτι άλλο, κάποιον άλλον αγαπάς. Αγαπάς την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία και δεν φεύγεις από αυτήν. Τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός. Δεν μπορεί. Ο άνθρωπος πια έχει χάσει τα πάντα. Άλλο να ελέγχομαι, να στενοχωριέμαι και να πηγαίνω στον Κύριο και να λέω συγχώρεσέ με, Κύριε μου. Ελέησέ με. Πάλι έκανα το ίδιο λάθος, αλλά ελέγχομαι. Κι άλλο μ' αρέσει η αμαρτία και την αγαπάω. Τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Εμείς αγαπάμε το Χριστό και μας αρέσει η παρουσία του Θεού. Θα πέσουμε, βέβαια θα πέσουμε, εις πολλά πτεωμένα πάντες. Θα κάνουμε λάθη, δυστυχώς. Αλλά ελεγχόμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, ζητάμε το αίμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αν όμως αγαπήσω την αμαρτία, είναι σαν να είμαι παντρεμένος με τη γυναίκα μου και αγάπησα τη γειτόνισσα. Πάει η γυναίκα μου. Τι είμαι, μιχός, πόρνος. Αγαπάω άλλα πράγματα. Έτσι είναι και με τον Χριστό. Αγαπάω τον Χριστό. Τώρα όμως έπαψα να τον αγαπάω. Τι αγαπάω, τον κόσμο. Ο Δημάς, αγαπήσας τον παρόντα κόσμο, εκατέλειψε τον Κύριο και απήρθη στη Θεσσαλονίκη. Όποιος αγαπάει τον κόσμο είναι μιχός και πόρνος. Άλλο έπεσα και άλλο αγαπάω. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση. Κύριον τον Θεόν μας, τον Ιησού Χριστό αγαπάμε, λατρεύουμε, ακολουθούμε, εξητούμε και μετανοούμε και εξομολογηθούμεθα σε Αυτόν. Άρα λοιπόν, το αίμα της θυσίας μου, λέει ο Θεός, δεν θα το προσφέρεις με αμαρτία, άρτων ένζημων, ούτε το πάχος, την ιδιαίτερη προσφορά σου και θυσία σου, θα την προσφέρεις συνεχόμενα. Τελειώσαμε. Εγώ δεν θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να εξεύρω άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Τελειώσαμε, σταυρώθηκε ο Χριστός. Δεν θα ανασταυρώνουμε κάθε μέρα το Χριστό. Σταυρώθηκε ο Χριστός. Και το πιστεύουμε. Και πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και χύθεται και χύνεται και χύθηκε και χύνεται το αίμα του Χριστού. Και καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και πάμε για τον ουρανό. Αμήν. Αμήν, Κυρία μου. Αμήν, αδερφοί. Πάμε για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.